Καλησπέρα. Χαιρετώ. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Σήμερα είναι 2 Απριλίου, τη μέρα που το γυρνάω αυτό το βίντεο. Από Δευτέρα ανοίγουν τα μαγαζιά, αλλά πρόλαβα να κάνω κάποια μικρά ψώνια διαδικτυακά πριν. Μόλις γύρισα από περπάτημα, έκανα το ντουζάκι μου και είμαι έτοιμη να σας τα δείξω. Λοιπόν, παρήγγειλα μία κολόνια και μία κρέμα σώματος, την οποία φορούσα όταν ήμουνα, νομίζω, γυμνάσιο. Και μου θυμίζει, τέλος πάντων, τα παιδικά μου χρόνια είναι αυτή. Δεν είναι γνωστή και δεν είναι τίποτα, αλλά μυρίζει, παιδιά, τόσο φρέσκα. Δεν ξέρω. Μου θυμίζει και το οδείο που πήγαινα στο σύγχρονο, που κάναμε θεωρία πιάνου και τέτοια, τις παρέες που είχα τότε που μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό και πήρα μαζί και αυτό εδώ, είναι για τα μαλλιά. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, Silk Infusion λέγεται, μάλλον θα έχει κάτι σχέση με τάξη, αλλά τα κάνει τα μαλλιά πολύ μαλακά, πολύ... Δεν φριζάρουν ίσως τόσο, πιστεύω, δεν ξέρω. Πάντως έχω δει διαφορά από το που το χρησιμοποιώ και δεν το... Αχ, τώρα... Τέλος πάντων, και δεν το έχουν όλα τα... τα έχουν συνήθως σε καταστήματα, ξεκοδημωτήρια και τέτοια. Μετά πήρα αυτήν εδώ τη φόρμα. Έχει και το κάτω του είναι ίδιο ακριβώς και σταματάει στη γάμπα έτσι στη μέση. Είναι πολύ ζεστή, πολύ χουλιάρικη και για μες στο σπίτι, αλλά πιστεύω θα τη φορέσω και έξω. Απλά είναι πολύ ζεστή για αυτή την περίοδο. Τώρα που μέσα στο σπίτι έχει λίγο περισσότερο κρύο απ' έξω, είναι καλά. Τώρα έξω δεν ξέρω με περπάτημα θα τη φορούσα, νομίζω θα έσκαγα. Μετά πήρα για το Πάσχα αυτά τα δύο κουνελάκια. Που έχουν και τις τουλίπες, μου άρεσαν πάρα πολύ για διακοσμητικά. Και μαζί με αυτά πήρα και κάποιες έτσι μπάλες πασχαλινές για να κάνω το πασχαλινό δέντρο. Και σήμερα μου ήρθε αυτό το βιβλίο που περίμενα πολύ καιρό. Έχει σχέση... Έχει να κάνει, νομίζω, είναι με πώς να είσαι καλός υποδεσπότης, κάπως έτσι, οικοδεσπότης. Πώς να διαμορφώσεις το σπίτι, τι να κάνεις, πώς να το κάνεις. Νομίζω θα είναι ωραίο. Βέβαια, το περίμενα με περισσότερες εικόνες, να είμαι ειλικρινής, φωτογραφίες και τέτοια. It's okay. Θα δούμε τι είναι. Ελπίζω να είναι όσο καλό όσο ήταν και τις cordially invited που είχα πάρει τότε σε σχέση με τέτοια θέματα. Μου άρεσε πάρα πολύ το εξώφυλλο και που είναι ροζ. Καλά, σήμερα το hall παίζει να είναι pink theme. Μ' αρέσει το ροζ πάρα πολύ, φαίνεται άλλωστε. Οπότε ναι, αυτά είχα να σας δείξω τα λίγα. Θα προσπαθήσω να το κάνω σε vlog όλο αυτό. Θα δούμε τι θα βγει. Πάντως θα τα ξαναπούμε. Να είσαστε καλά. Να τα βάλω και πίσω στη θέση τους.
δεν κάνω και τίποτα. Μακαρόνια με σάλτσα κάνω. Αλλά σκέφτηκα να σας πω για μερικές σειρές που είδα στο Netflix τώρα τελευταία και μου άρεσε. Η μία είναι Death to Me. Μου άρεσε γιατί ήταν λίγο διαφορετική, δηλαδή ήταν τραγική, αλλά ήταν και κομική μαζί. Δηλαδή έδειχνε τραγικά γεγονότα με έναν τρόπο έτσι αστείο. Και λίγο σαν θρίλερ κιόλας, δεν ξέρω, όχι εντάξει θρίλερ δεν το λες, απλά για μένα που δεν το λέω πολύ. Ήταν έτσι λίγο... Είχε αγωνία τέλος πάντων σε κάποιες φάσεις. Και ένα άλλο που μου άρεσε πολύ ήταν το αυτό τώρα το είδα. Πώς το λέγανε, α, Behind Her Eyes. Αυτό ήταν εντάξει. Έλεγες πού θα καταλήξει, τι θα γίνει. Δεν είναι πολύ, 6 επεισόδια είναι. Αλλά εάν μου λέγανε να το δω με την άποψη ότι έχει τέτοια στοιχεία, δεν θα το πω για να μην κάνω spoil. Θα έλεγα τι βλακές, δεν θα το δω, δεν μου αρέσουν αυτά. Μην ξέροντας όμως ότι έχει τέτοια στοιχεία και βλέποντάς το, ήταν mind blowing. Δηλαδή συγκλονιστικό. Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά που αν μου λέγανε ότι τέλος πάντων όποιος δεν θέλει να του κάνω spoil να μην δει αυτό το κομμάτι τώρα, ας το περάσει. Αν μου λέγανε δηλαδή ότι έχει στοιχεία έτσι εξωπραγματικά και τα λοιπά, θα έλεγα τι βλακίες, δεν πρέπει να το δω, χαζομάρες. Αλλά πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Μου άρεσε. Αυτά τα δύο είδα τώρα τελευταία που μου άρεσαν πολύ και κόλλησα και τελειώνω και σχετικά γρήγορα, δηλαδή δεν είναι πάρα πολλές σεζόν με πάρα πολλά επεισόδια που όπως το Gilmore Girls ας πούμε που έχει 750 επεισόδια και 800 σεζόν. Αυτό αν το βλέπεις έτσι το ένα μετά το άλλο στη σειρά ψιλοβαριέσαι. Γιατί έχει το ίδιο μοτίβο και τα λοιπά. Ωραίο είναι σαν σειρά, μ' άρεσε, την είδα όλη. Απλά μου πήρε πολύ καιρό, βαριόμουν ορισμένες φορές, ήθελα και να το τελειώσω, ήθελα και να το δω. Κάπως έτσι. Ωραίο, ωραίο, μου άρεσε και αυτό. Το βλέπα και μικρότερο, το είχε στο Star νομίζω παλιότερα. Απλά δεν το θυμόμουν. Αχ, από το τσέτησα. Ναι, που λέτε. Και μια ταινία που είδα και μου άρεσε πολύ ήταν. Ποια ήταν αυτή? Είδα αρκετές τώρα τελευταία. Μία όμως ήταν έτσι καλή. Α, που είναι και για Όσκαρ. The Trial of Chicago 7. Η δίκη του Chicago 7, κάτι τέτοιο. Ωραίο ήταν αυτό. Και είναι και αληθινή ιστορία, έτσι, πολιτικό κοινωνική. Ναι. Τώρα δεν νομίζω αυτό να το ξαναχρειαστώ. Όχι. Σειρές και ταινίες που θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή. Μερικές φορές θέλω να δω κάτι στο Netflix και ψάχνω τόσο πολύ που στο τέλος βαριέμαι, οπότε γι' αυτό τα λέω τώρα εδώ. Μήπως πάτε και στο ίδιο να κάνω μία από δύο προτάσεις. Αν έχετε κανένα να μου πείτε κι εσείς, γράψτε μου από κάτω καμιά σειρά έτσι που να μην έχει και πάρα πολλή σεζόν. Έχω δει το The Crown, έχω δει το... ποιο ήτανε... Firefly Lane. Έχω δει...
Βλακία, ψιλοχαζομάρα. Ποιο άλλο έχω δει. Αρκετά έχω δει τέλος πάντων. Α, έχω δει το Little. Easy Little Things. Αυτό με τον παλέτο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ωραίο και αυτό, μου είχε αρέσει. Αυτό το είχα προτείνει όμως. Νομίζω στα Χριστούγεννα σας το είχα προτείνει σε κάποιον. Anyways. Αλατάκι. Πιπεράκι και λαδάκι και είμαστε jet έτοιμοι. Πεντανόστιμο. Τα ζυμαρικά είναι το αγαπημένο μου φαγητό. Παστίτσιο. Σπαγγέτι με πέστο. Λαζάνια. Πού έχω να φάω πολύ καιρό. Πίτσα. Τα αγαπημένα μου. Καλημέρα. Έβαλα τη ζώνη μου, εντάξει. Πάω να κάνω νύχια τώρα. Είναι Σάββατο πρωί, 3 Απριλίου και ξύπνησα πρωί για να πάω να κάνω νύχια για να είμαι σχεδόν από τους πρώτους τέλος πάντων. Έχω να τα κάνω από τα Χριστούγεννα ξέρω εγώ και έχω κλείσει και ραντεβού για μαλλιά παιδιά από 16 Απριλίου, από σήμερα. Εντάξει, θα είμαι σαν τη χύψα. Μόλις επέστρεψα από τα νυχάκια. Όλα ροζ. Ήταν τόσο ωραία στη Γλυφάδα. Δεν είχε κόσμο. Ήσυχα. Έβλεπες με τον ήλιο την ωραία μέρα. 20 βαθμούς θα φτάσει σήμερα. Θα πάω ξανά βόλτα στη Γλυφάδα με παρέα. Και τι άλλο θα κάνω σήμερα θα δείξει. Δεν ξέρω ακόμη. Thank you.
Καλή εβδομάδα. Δευτέρα και έχω ένα ραντεβού τώρα το πρωί. Δεν ξέρω αν έχω υπολογίσει σωστά τον καιρό σήμερα, αν έχω τηθεί βαριά, γιατί ψιλοφυσάει, αλλά και απ' την άλλη γράφει ότι θα έχει ψηλή θερμοκρασία. Αλλά είπαν ότι θα βρέξει προς το μεσημέρι, δεν ξέρω αν θα έχω επιστρέψει. Πέφτει. Πέφτει το κινητό γιατί οδηγώ και δεν έχω αυτό που το κρατάνε. Όπως να είναι το κάνω. Πάντως εγώ δεν το βλέπω για βροχή, έτσι όπως έχει βγάλει ήλιο. Εντάξει, μπορεί να δε έχει συννεφιά, αλλά ξέρω. Που είχα στο Πειραιά, πέρασα και από τη Λιφάδα και πήρα άλλο ένα κουνελάκι. Θα σας το δείξω τώρα στο σπίτι. Έχει πάει μεσημέρι, 2 η ώρα, πεινάω, πεθαίνω της πείνας. Δεν έχω φάει τίποτα, ένα τόσο το πρωινό μου. Στις 8 το φάγα, τι ώρα, τέλος πάντων. Το τρίτο λαγουδάκι που πήρα είναι αυτό. Έχει λουλουδάκι εδώ και στεφανάκι, είναι πολύ ωραίο. Είναι λίγο πιο... δεν είναι τόσο λευκό όσο είναι αυτό. Αυτό είναι λίγο πιο μπέζ, πιο κεραμικό. Ενώ αυτό είναι σαν πλαστικό, αυτό είναι σαν κεραμικό. Αχ, μην τα σπάσω. Αυτό. Και τώρα θα φάω γιατί έχω πεθάνει. Πού να το βάλω, εδώ θα το βάλω μάλλον. Αυτός είναι ο Όσκαρ, αυτή είναι η Ρόζ και αυτή είναι η Οντέτ.
Καλημέρα. Βγήκα για ένα περπάτημα σήμερα. Εχθές δεν μίλησα πολύ γιατί δεν έκανα τίποτα ιδιαίτερο. Καλά, ούτε σήμερα θα κάνω. Περιμένω ένα τηλεφώνημα να πάω να πάρω ένα στεφάνι που είχα παραγγείλει, αλλά δεν ξέρω αν θα με πάρουν σήμερα, αν θα το έχουν σήμερα έτοιμο. Ελπίζω να μου το ετοιμάσουν. Anyway, σήμερα είναι Τετάρτη και λέω να κλείσω εδώ σήμερα το vlog, δηλαδή η τελευταία μέρα για να το ποστάρω αύριο. Οπότε τα λέμε. Εντάξει, με αυτή τη μάσκα και περπάτημα και ανηφόρα τα έχω δει όλα. Απ' την άλλη σκέφτομαι να τη βγάλω, δεν είναι κανένας εδώ γύρω. Δεν ξέρω. Είμαι νομοταγής πολίτης σε βαθμό ιδίας. Έχει όντως να κάνει με το πώς να είσαι καλή, πώς να κάνεις ένα πάρτι. Βασικά χωρίζεται σε 4 μέρη. Από πώς να φτιάξεις ένα πάρτι με κρασί και τέτοια. Πώς να κάνεις ένα πάρτι με κοκτέιλ έξω, ξέρω εγώ, από το ένα μικρό διαμέρισμα μέχρι αν έχεις κήπο, τη λουλουδιά να πάρεις, τι αρώματα να βάλεις στο σπίτι σου, σε κάθε γωνιά, στο σαλόνι, στο χολ. Δεν έχω τη συγκέντρωση που θα έπρεπε για να μιλάω γι' αυτό τώρα, αλλά ναι. Μου άρεσε εξίσου με αυτό που σας έλεγα. Απλά αυτό είναι λίγο πιο fun και αυτό είναι λίγο πιο κλασικό. Έχει μέσα και ταινίες, ιδέες από ταινίες με Audrey Hepburn και διάφορα. Αυτό είναι απλά από τη ζωή της Zoe Sack και πώς τα έχει κάνει. Αλλά μου άρεσαν εξίσου. Διαφορετικά, αλλά μου άρεσαν εξίσου. Ναι. Αυτά. Δεν έχω πολύ κέφι σήμερα, νομίζω. Ριχτάζω το μόνο που θέλω είναι να κοιμάμαι όλη μέρα. Αλλά θα φτιάξω μάλλον, δεν ξέρω, είδα μια συνταγή στο Instagram χωρίς να έχει συγκεκριμένες ποσότητες. Απλά επειδή έχω blueberries και raspberries και τέτοια τα berries αυτά, νομίζω θα φτιάξω αυτή τη συνταγή με coconut oil, με πώς το λένε,
λάδι καρύδας. Έχει μέσα γιαούρτι. Δεν θυμάμαι τι άλλο έχει. Ελπίζω να τα έχω όλα. Λάδι καρύδας πήρα το Σάββατο, οπότε αυτό νομίζω μόνο δεν θα είχα. Αλλά τα υπόλοιπα πιστεύω τα έχω αυγά. Οπότε ναι. Μάλλον θα το κάνω αργότερα. Θα ράξω λίγο στην τηλεόραση. Τι με έχει πιάσει. Τελικά, αυτά είναι τα υλικά. Γιαούρτι, μέλι, λάδι καρύδας, 2 αυγά, λεμόνι. Αυτά στην αρχή σου λέει να τα ανακατέψεις όλα μαζί. Και μετά λέει αλεύρι, baking δεν έχω, θα βάλω σόδα. Δεν λέει βανίλια, αλλά εγώ θα βάλω και αλάτι. Και τελικά δεν έχω τα berries που έλεγα τα όλα μαζί. Έχω μόνο αυτά, δεν πειράζει, θα βάλω αυτά. Κανονικά λέει να τα αλευρώσεις αυτά. Εγώ θα βάλω λίγη ζάχαρη άχνη, γιατί πουθενά δεν βλέπω κάτι γλυκό. Και θέλω να βγει γλυκό. Οπότε θα ξεκινήσω να δούμε το πείραμα αν θα βγει. Δώσω 20 λεπτάκια νομίζω. Ξέχασα να βάλω αλάτι και το είχα εκεί μπροστά μου, αλλά ξέχασα. Και δεν έβαλα και ζάχαρη άχνη γιατί ρε παιδιά έχει μέλι. Μετά, να το γλυκό. Anyway, δεν είναι η μέρα μου σήμερα. Δεν μ' αρέσει καθόλου. What?
Thank you.